Εγώ το μόνο που θα πω, και μπορεί να είναι σκληρό, αλλά δυστυχώς πρέπει να μερικές φορές να λέμε τις αλήθειες, όσο σκληρές και αν είναι. Για μένα δεν έχει δικαίωμα ο κύριος Σαρακιώτης και κανένας σύντροφός του, ο οποίος στήριξε και συμμετείχε έμεσα ή άμεσα στο χθεσινό κόρονο συλλαλητήριο και στις κόρονο διαδηλώσεις, δηλαδή στην προσπάθεια μεγιστοποίησης των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού, στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της διάδοσης και στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της δυστυχίας που συνδέεται με τον κορονοϊό. Δεν γιατί έχει κανένα δικαίωμα από εδώ και πέρα κανείς από αυτούς να σχολιάζει οτιδήποτε για τη διαχείριση της κρίσης. Και είμαι ξεκάθαρος. Προφανώς ήταν πάρα πολλά άτομα και προφανώς δεν ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ προσκαλούσε κόσμο, είναι ξεκάθαρο ότι παρακινούσαν τον κόσμο, είναι ξεκάθαρο ότι μία εβδομάδα χτίζαν το αφήγημα προκειμένου εχθές να δείξουν ότι συγκεντρώνεται κόσμος, να υπάρχει μία αλφα αντίδραση από την αστυνομία και να στήσουν πιθανόν προβοκάτσια ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι γιατί εκεί ποντάρουν στο να δημιουργήσουν τέτοιου είδους ζητήματα, στο να αλλάξει η ατζέντα, στο να μεγιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες. Και είναι ξεκάθαρο και από τις φωτογραφίες που είδαμε. Όταν βλέπουμε τον κύριο Πολάκη, τον γιατρό, κατά τα άλλα, να πανηγυρίζει που διαδηλώνει δίπλα-δίπλα με τους συντρόφους τους χωρίς μάσκα, τον κύριο Παπά που πήγε να σώσει υποτίθεται τις συγκοινωνίες της χώρας ως μάνατζερ, να διαδηλώνει χωρίς μάσκα, και όλους αυτούς τους ανθρώπους να έχουν άποψη για τον κορονοϊό και να κάνουν και προτάσεις για τα εμβόλια, για την πολιτική της κυβέρνησης κ.ο.κ. Συγγνώμη, αλλά δεν δικαιούνται.